Χριστόπουλος Ενεργειακή. Ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη. Στη Χριστόπουλος Ενεργειακή επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων και αναμορφώστε το σπίτι σας με επιδότηση έως 70% από το ΕΣΠΑ και άτοκη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 30%. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για τη διεκπαιρέωση του προγράμματος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, ηλιακό θερμοσύφωνα, μόνωση τείχων και οροφή, σκίαστρα, κεντρική θέρμανση. Κοντά σας στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 174. Τηλέφωνο 2611-811-000 και e-shop στο mastke.gr. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στους αντίθετους, στο Λεπάντο. Παρέα μας σήμερα ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Έλληνας Νουρέγεφ, συγχωρέστε με για τον ίσως αδόκιμο όρο, του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου, ο άνθρωπος που έχει διαποτίσει με την πορεία του, με τις σκηνές του, με τη θεατρική του διαδρομή, μια ολόκληρη εποχή. Ένας άνθρωπος που συνεχίζει ακόμα ακάματα να προσφέρει, άοκνα να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις και υπηρεσίες του στο ελληνικό θέατρο. Ο κ. Φώτης Μεταξόπουλος είναι μαζί μας και πραγματικά θέλω να εκμεταλλευτώ κάθε διαθέσιμο δευτερόλεπτο μαζί σας, κ. Μεταξόπουλε, για να θυμηθείτε όσο δυνατόν πιο πολλά πράγματα, να μας γνωρίσετε αθέατες όψεις και γωνιές αυτών που έχετε ζήσει. Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι. Είστε χορτασμένος. Τα έχετε ζήσει σχεδόν όλα. Κυριοκρότημα, δημοφιλία, αναγνώριση, μεγάλες συνεργασίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είμαι πολύ ευχαριστημένος βέβαια και αν θα ξαναγεννιόμουν θα ήθελα να κάνω την ίδια δουλειά. Την ίδια δουλειά. Ναι. Ναι. Είμαι ευχαριστημένος, το είπα και στην αρχή της συζήτησης που κάναμε, ότι μεγάλωσα με δίπλα από αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Διδάχτηκα τόσα πολλά πράγματα και ένα από τα κυριότερα που πήρα ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ήταν βεντέτες, δεν ήταν ψιλομύτες. Παρά το γεγονός ότι γινόταν αυτός ο χαμός. Τίποτα. Σταμάταγε οποιοδήποτε στον δρόμο και λέγε «Ω κύριε Μακρύ μου», σταμάταγε ο Μακρύς και μίλαγε μαζί του. Ενώ τώρα, ενώ τώρα. Τώρα βρέθηκα κάποτε να μην λέω ονόματα με έναν καλλιτέχνη και είμαστε στην Πατησίων και μιλάμε και έρχεται μια γριούλα και λέει «Αχ, λέει, και... Αχ, λέει, σα βλέπω και σου, κυρία μου, λέει, δεν βλέπεις ότι μιλάμε». Πω, πω, και την ώρα εγώ να ανοίξει η γέννα με καταπλή. Και άρχισα να μιλάω εγώ με τη γυναίκα. Λοιπόν. Δεν υπήρχε αυτό τότε. Όχι, δεν υπήρχε. Και αυτό που έμαθα είναι ότι ο καλλιτέχνης, η αξία του καλλιτέχνη δεν φαίνεται εδώ στην καρέκλα που καθόμαστε και μιλάμε. Τι να κάνω εγώ τώρα για να δείξω ότι ποιος είμαι. Εγώ θα το δείξω αυτό που είμαι όταν είμαι πάνω στη σκηνή και κάνω αυτό που χορεύω. Όταν χορεύω, όταν χορεύω, εκεί δίνω τα πάντα, λέω ποιος είμαι. Όταν κατέβω κάτω, είμαστε ίδιοι. Δεν είμαι εγώ ο κάποιος και εσείς ο τίποτα. Δεν γίνεται. Δηλαδή θεωρείτε ότι κάποιοι σύγχρονοι καλλιτέχνες που έχουν αναδειχθεί πολύ και μέσα από την τηλεόραση ή μόνο μέσα από την τηλεόραση επιδεικνύουν ασέβεια απέναντι στον κόσμο, έτσι. Ναι, δεν είναι. Είναι. Νομίζουν ότι επιβάλλονται με το να κάνουν ότι είναι κάποιοι και το κάνουν αυτό γιατί δεν είναι τίποτα. Αν ήταν τίποτα, έχεις δει μεγάλο καλλιτέχνη να λέει ποιος είμαι εγώ. Δεν έχουν, δεν υπάρχουν. Το λένε αυτοί που δεν είναι εγώ. Που δεν είναι. Πείτε μας τότε, εκείνη την εποχή, γινόταν πανζουρνισμός από τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες. Δεν ήταν και πολλά τα μέσα επικοινωνίας με τον κόσμο, ήταν το θέατρο, ο κινηματογράφος. Ναι. Άρα λοιπόν είσαστε και προβεβλημένα πρόσωπα πολύ, πολύ δημοφιλή. Πείτε μας τι γινόταν τότε. Αυτό που είχε δυστυχώς την εποχή τη δική μου, και όταν είπα εγώ στον πατέρα μου θέλω να γίνω χορευτής, μου είπε ο πατέρα μου, γίνε ό,τι θέλεις. Γιατί μου είχε εμπιστοσύνη. Ναι. Ήξερε τι είμαι. Ο κόσμος όμως είχε μια επιφυλακτικότητα. Λέει, α, χορευτής. Ξέρετε, γιατί είχε συνδέσει τους χορευτές με ομοφιλοφιλία, ναι, με ναι, κάπως ναι. Με άλλες καταστάσεις. Ναι, ενώ δεν είναι αυτό. Είναι το εξής, γινότανε και ακόμα γίνεται ίσως. Στον κλάδο το δικό μας μαζεύονται οι
τα παιδιά που έχουν μια θηλυκότητα έρχονται στο επάγγελμα το δικό μας γιατί είναι βιτρίνα. Σου λέει θα ανέβω πάνω, θα χορέψω, θα με δούνε και θα βρω το τέρι μου. Είμαστε βιτρίνα και έρχονται γι' αυτό. Ξέρετε πόσοι υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα. Χασάπης, ταλικέρης. Είδα μια ταλίκα εγώ στον δρόμο και πήγαινε έτσι. Και λέω, και πάω δίπλα και το χτυπάω και μου λέει, γεια σου μεγάλε. Λέω, γιατί του λέω αυτό. Λέει, ακούω ένα ζεμπέκι κουρί. Αλλά τρόμαξα, λέω, με πήγε στο αυτό. Όλα, όλα, όλα. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Και ανησυχώ, διότι ο άνθρωπος όταν γεννιέται έτσι, γεννιέται, εντάξει. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Το κατακρίνετε εσείς αυτό? Όχι, δεν κατακρίνω τον άνθρωπο που γεννιέται. Η φύση τον έφερε και είναι αυτό. Κατακρίνω τους ανθρώπους που το μετανιώνουν στη διαδρομή και αλλάζουν. Και σου λέει, στάσου, τι είναι το φίλο να το αλλάξω ρε παιδί μου? Που κάμισο? Πώς γίνεται? Και προσπαθούν να μας πείσουν τώρα όλοι ότι είναι φυσιολογικό αυτό. Και καλά είναι φυσιολογικό. Να αφήσω, λέω, θέλουν να παντρευτούν, να παντρευτούν. Ας τον να παντρευτεί. Θέλω, γιατί να πάρει όμως ένα παιδί, να υιοθετήσει ένα παιδί, το οποίο δεν είναι δικό του. Και γιατί αυτό το παιδί θα μεγαλώσει και θα βλέπει ούτε μαμά, ούτε μπαμπά, ούτε μπαμπά, ούτε μπαμπά. Τι θα γίνει το παιδί? Άρα θα γίνει στα συνέχεια. Και γιατί αυτό το παιδί, αφού δεν είναι δικό τους, να μην το εκμεταλλευτούν και να οργιάζουν όλοι μαζί? Ποιος τους έ... Ποιος έβγαλε αυτό το νόμο, πέστε μου να είστε πούμε. Είστε αντίθετος, λοιπόν. Όχι, κάνετε. Ειδικά, όχι να παντρευτεί, ας παντρευτεί, κάνει ό,τι θέλει, μπρασί. Να μην υπάρχει υιοθεσία. Όχι υιοθεσία. Τότε άμα το πάμε έτσι, υπάρχει η ανομαλία, υπάρχει κι άλλο, υπάρχει κτηνοβασία. Δεν πρέπει. Θα πρέπει να έρθουν και οι κτηνοβάτες όλοι, να πούνε θέλω να παντρευτώ εγώ την αγελάδα μου. Θα πει θέλω να παντρευτώ την κατσίκα μου. Και τους πεις όχι, αφού παντρευτεί άλλος. Λοιπόν, και λέω λοιπόν, δεν είναι, μη μου λένε ότι είναι φυσιολογικό, διότι ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα. Δεν έφτιαξε τον Αδάμ και τον Μίτσο. Στο Θεό πιστεύετε? Αν δεν πίστευα στο Θεό δεν θα ήμουν εδώ τώρα. Γιατί με έχει σώσει από πολλά πράγματα. Δηλαδή. Αν δείτε απέναντι εκεί, έχω καντήλι. Είναι αναμένο κάθε μέρα το καντήλι. Και εδώ και στο σπίτι μου. Και το, οι εικόνες μου και τα αυτά. Αν δεν είσαι θρήσκιος, αν δεν πιστεύεις πουθενά, δεν είσαι άνθρωπος. Το έχετε μεταδώσει και στα παιδιά σας αυτό? Το έχω μεταδώσει. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχω πετύχει, αν, όμως. Πάντως, είδατε σε σημαντικά σημεία της ζωής σας, σας βοήθησε ο Θεός, είπατε. Ναι. Σας έχει σταθεί, θέλετε να πείτε. Ναι. Πάμε τώρα πίσω στην επιθεώρηση. Από το 65 νομίζω, την υπηρετείτε. Την επιθεώρηση, η πρώτη μου επιθεώρηση ήταν όταν έφυγα από τη λυρική σκηνή που ήμουνα και πήγα στο θέατρο Βέμπο, γιατί ήρθε στη λυρική σκηνή η Αλίκη Βέμπο, η αδερφή της Σοφίας, ήταν χορογράφος στο θέατρο Βέμπο και με είδε και μου λέει, κύριε Μεταξόπουλο, μου λέει, είναι αμαρτία να κάθεστε εδώ. Ελάτε έξω να σας γνωρίσει ο πολύς ο κόσμος. Οι θαυμαστές της λυρικής είναι χιλιά άτομα. Είναι περιορισμένα και περιορισμένα. Ναι. Ελάτε έξω να σας δουν, λέει, με τέτοιο ταλέντο που είχατε επιφυλάξεις? Όχι, δεν είχα, γιατί είδα ότι ο καλλιτέχνης δεν πρέπει να είναι δημόσιος υπάλληλος. Όταν χορεύαμε στις πρόβες, στη λυρική σκηνή και έχουμε την παρτενέρα εδώ και την πάμε και ξαφνικά το διπλανό ζευγάρι κατεβάζει την παρτενέρα του και λέει 10 και 4 πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, μου φύγει το κεφάλι. Ενώ εσείς πόσες ώρες αφιερώνετε σε πρόβες? Και τι είναι, 2 λεπτά, σε 2 λεπτά τελειώναμε. Τα 2 λεπτά τον ενοχλήσανε. Και του είπα, αν ποτέ γίνεις εσύ χορευτής, να έρθεις να μου τρυπήσεις το κεφάλι μου. Δεν έγινε ποτέ βέβαια. Λοιπόν, ο συνδικαλισμός δεν έχει καμία δουλειά με την τέχνη. Την τέχνη. Η τέχνη πρέπει να την αφήσει ελεύθερη.
Πείτε μας λοιπόν για την επιθεώρηση. Την υπηρετήσατε σαν χορογράφος, χορευτής, σαν σκηνοθέτης. Η επιθεώρηση και μεταξύ που επιτρέψτε μου να σας πω, τα τελευταία χρόνια φθήνει. Διακρίνεται και διαπνέεται κυρίως από ένα κατάσχετο υβριολόγιο από ύβρις ακατανόμαστες που ουσιαστικά αποπροσανατολίζουν την ουσία της επιθεώρησης που είναι ένα αμυγός ελληνικό είδος. Κοιτάξτε, η καλή επιθεώρηση, η σωστή επιθεώρηση ήταν κλασική, αυτή που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Η επιθεώρηση, το κωμικό της επιθεώρησης ήταν το υπονοούμενο. Δεν ήταν το κύριος, αυτό που ήθελε να γελάσει ο κόσμος. Δεν μπορούσε να το πει ομά, όπως το λένε σήμερα. Ο Αυλονίτης ήταν στη σκηνή και παίρναγε ένα θηλυπρεπής και του λέγε «Τι ώρα έχετε?» και έλεγε ο Αυλονίτης «Τρεις και τέταρτο» έφευγε και έλεγε «Αυτός είναι τιούτος». Και γελάγανε. Σήμερα αν πεις τιούτος δεν θα γελάσει κανείς. Το υπονοούμενο έχει φύγει από την επιθεώρηση. Λοιπόν, έχουμε προχωρήσει, έχουν πάει και ήρθε η χειδαιότητα. Ονόματα δεν θα πω, τα ξέρετε, αλλά την επιθεώρηση τη χαλάσανε δύο άτομα. Δύο. Περάσανε, βρήσανε και φύγανε. Και αυτοί βέβαια δεν υπάρχουν πια. Δεν θα μας πείτε ποια εννοείται. Όχι. Βγήκαν μια στα κεραμίδια, δεν μιλάει τώρα, μην με αναγκάζετε. Λοιπόν, φύγανε, δεν υπάρχουν. Όλο αυτό το πράγμα έριξε την επιθεώρηση κάτω. Ήρθε και η τηλεόραση, η οποία με το που γίνεται κάτι το μαθαίνει όλος ο κόσμος από εκεί. Εσύ ώσπου να το πεις το αυτό. Άρα ακυρώνεται ο ρόλος επιθεώρησης. Επιθεώρησης. Αλλά. Γιατί είναι αστείο σημερινό, ακούστε, αύριο είναι παλιό, ξεπερασμένο. Ναι, ναι. Τι γίνεται όμως. Η επιθεώρηση επειδή είναι το πιο λαϊκό είδος θεάτρου, είναι και το πιο δύσκολο. Ένας που παίζει όπερα ή δράμα ή κωμωδία, δεν μπορεί ο κάθε ένας να ανέβει στη σκηνή και να κάνει επιθεώρηση. Πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες στο παρελθόν έχουν αποτύχει στην επιθεώρηση. Άρα γιατί, δεν είναι ένα εύπεπτο είδος, είναι δύσκολο είδος. Είναι πολύ το πιο δυσκολότερο είδος. Δυσκολότερο λέτε. Γιατί πρέπει να χορεύεις, να τραγουδάς, να είσαι κωμικός, να είσαι δραματικός. Ο ίδιος το οποίο σας στην πούμε, παλιά επιθεώρηση λέτε τώρα, στην παλιά, δεν γίνονται αυτά. Ναι, ναι. Αλλά είναι ένα είδος το οποίο όποτε γίνεται και ανεβαίνει σωστά, χαλάει ο κόσμος. Διψάει αυτή τη στιγμή ο κόσμος να ακούσει πολιτική σάτυρα που να ακούσει αυτά που τον πονάνε, τον Έλληνα, να τα ακούσει και να γελάσει με αυτά. Ο Λαζόπουλος κάνει πολιτική σάτυρα. Ο Λαζόπουλος έχει βρει το κόλπο, έχει βρει το κόλπο και χτυπάει βαθιά σε όλα τα προβλήματα. Αυτό ικανοποιεί τον κόσμο. Αυτό θέλει ο κόσμος. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή τώρα. Να πούμε ότι μία επιθεώρηση υπάρχει και αυτή γίνεται για 20 μέρες σε αυτό. Τι κακό. Δεν μπορούν να σκεφτούν και οι συγγραφείς οι καινούργοι πάνε στις σχεδιότητες, μιλάνε αυτά, τη γλώσσα του πεζοδρομίου. Η γλώσσα του πεζοδρομίου δεν μπορεί να πάει στο θέατρο. Πώς θα το κάνουν. Είσαστε απογοητευμένος δηλαδή. Ναι, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι η επιθεώρηση είναι σαν την Ελλάδα. Ποτέ δεν πεθαίνει. Θα αναγεννηθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάμε τώρα στα γυρίσματα τα κινηματογραφικά. Θέλετε να μου διηγηθείτε επίσης κάποια ευτράπελα ή παράξενα περιστατικά από γυρίσματα από συνεργασία σας. Ένα από τα ωραιότερα είναι με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου που σας είπα ότι ποτέ δεν τη χορογράφησα γιατί ήξερα αυτό. Σε ένα χορευτικό που είχαμε στο Μετροπόλιταν έκανα ένα αργεντίνικο ταγκό μαζί της την εποχή εκείνη όταν προσδοήρθε το φιλμ James Bond στην Αθήνα. Έμπαινα σαν James Bond με ένα μαστίγιο και αφού σου έδερνα όλο το θείασο, φεύγαν όλοι, έμενε ο Βλαχοπούλου σε μια γωνιά και λέει «Μη με πάει, σε παρακαλώ». Και πήγαινα κοντά σιγά σιγά, πέταγα τα μαστίγιο, την άρπαζα και άρχισε η κουμπαρσίτα. Και αυτή όλη τη διάρκεια να με βρίζει. Οχ το πλευρό μου, όπα να θεμάσαι, ό,τι. Από κάτω που καταλαβαίνεις τι γινότανε,
Οπότε όπως τη γυρίζω εγώ και της έκανα πράγματα κάθε μέρα άλλα. Άλλα. Όπως την έχω ανάποδα εγώ και τι αυτό, κάνω έτσι μπουμ και χτυπάω το κεφάλι της κάτω στο μπουμ. Λέω πάλι, θα τη σκοτώσω. Την κοιτάω όμως είναι καλά αυτή, συνεχίζω, πάω στο καμαρίνι μέσα, το κεφάλι σου λένε, τι, λέω, κάνει έτσι, αχ λέει, έχω καρούμπαλο. Δεν το πήρε χαμπάρι. Αυτή ήταν η Βλαχοπούλου. Και το, ένα από τα πιο ωραία της, κάθε φορά που έκανα ένα παιδί, από το πρώτο παιδί που έκανα το μπάνο, ήρθε στη, και μου φέρνει μια χρυσή λίρα. Με, η Ρένα μαζί μας ήταν τσιγκούνα. Ναι. Με τον κόσμο το φτωχό όμως έδινε λεφτά. Α, έτσι. Ναι. Με εμάς τίποτα. Όμως σε κάθε, όμως έκανα εγώ το αγόρι, έρχονταν μου φέρνει μια χρυσή λίρα, αυτή για τον πάνω. Από τις άλλες τοπιούς πιο γαλαντόμως ήταν. Να τελειώσω με τις μέρες, γιατί αξίζει τον κόπο. Κάνω δεύτερο παιδί εγώ αγόρι, μετά από χρόνια, και έρχεται αυτό ο Κοσμάς, αυτή για τον Κοσμά. Λίρα, άλλη λίρα. Μετά από 6 χρόνια κάνω την Κατερίνα. Έρχεται με τη λίρα, μου λέει, πάρ' τη λίρα και σταμάτα γιατί θα μου φας όλες τις λίρες. Το έχεις παρακάνει, μου λέει. Λοιπόν, αυτή ήταν η Ρένα. Άλλος γαλαντόμενος τοπιός ποιος ήταν, ε? Σου είπα, ο Βέγκος, με αυτά που έκανε. Είχαν τόσα όλοι μεγάλοι, οι πιο όμορφοι άσχημοι, οι πιο όμορφοι άσχημοι ήταν η Βασιλιάδου. Και πείτε μας για την προσωπικότητά της. Α, ήταν, τι να σου πω, όντως ήταν άσχημη γυναίκα, αλλά την ασχήμια της την έκανε ομορφιά. Γιατί η συμπάθεια, όταν είσαι συμπαθητικός, είναι καλύτερα να είσαι συμπαθητικός παρά να είσαι ωραίος. Ο συμπαθητικός κερδίζει περισσότερο από τον ωραίο. Αν παρατηρήσετε και στην πολιτική και στο θέατρο και στους καλλιτέχνες, αυτοί που είναι πιο δημοφιλείς είναι οι συμπαθητικοί. Έχετε δει κανένα αντιπαθητικό να έχει, αυτό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν κερδίζει η συμπάθεια. Και έτσι ήταν ο Αυλονίτης, καλοκάλο αυτός, αυτός. Ο Νίκος, ο Ρίζος, ο Σταυρίδης, όλοι αυτοί ήταν συμπαθέστατοι. Πείτε μας για τον Αυλονίτη και τον Σταυρίδη εκτός σκηνής. Εκτός σκηνής ήταν, κάνανε πλάκες μεταξύ τους. Ο Σταυρίδης ήταν και πολύ γυναικάς νομίζω. Και πολύ γυναικάς και πολύ φύλαθος Ολυμπιακάκιας, αρρωστημένος. Αρρωστημένος, έτσι. Ναι, ναι. Όλοι είχαν αεκτζίδες πολύ όπως και εγώ. Ο Χατζηχρήστος μέγας αεκτζής. Ήταν άλλη ζωή τότε. Ο Χατζηχρήστος είχε όμως άδοξο τέλος στην Ταξόπουλο, έτσι. Δεν του άξιζε. Ναι, κοίταξε να δεις. Περάσανε πάρα πολλά λεφτά από το χώρο του Χατζηχρήστου. Αλλά είχε ανοιχτοχέρις. Και φεύγανε τα λεφτά. Δυστυχώς. Και το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι και ειδικά σε μεγάλη ηλικία, αν αρχίσεις και πίνεις, είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να κάνεις. Εσείς κάνατε λεφτά από τη δουλειά σας. Όλα μου τα λεφτά που έκανα σε όλη τις 60 χρόνια αυτά, αυτή τη στιγμή παίρνω 700 ευρώ σύνταξη, με 60 χρόνια δουλειά, 700 ευρώ σύνταξη. 700 ευρώ. Έχω ένα σπίτι στην Πεντέλη, ένα σπίτι στην Πεντέλη, αυτοκίνητο δεν έχω, είχα ένα Mercedes παλιό, έμεινε από αυτόματο, ήθελε πάνω από 500 ευρώ και 50 και 50 ευρώ την ημέρα, το παράτησα και ευτυχώς ο Πάνος μου έδωσε ένα δικό του που είχε ένα μικρό και βολεύω. Είστε ολιγαρχής. Ολιγαρχής. Τα χρήματα δεν τα αγάπησα ποτέ. Θα μ' άρεσε να έχω χρήματα απλά, να ζω σωστά, να μην έχω ανάγκη. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει σήμερα, δυστυχώς, βγάζουμε πολύ λίγα και χρωστάμε στην εφορία πολύ περισσότερα. Τι έχετε να πείτε για την πολιτική κατάσταση που βιώνει ο τόπος? Η πολιτική κατάσταση είναι ακριβώς. Γυρίζει, έρχονται και ξανάρχονται. Αυτό το κακό βέβαια δεν ήταν ούτε το 41.
η πείνα του 41 δεν υπάρχει, είναι χειρότερη σήμερα. Τότε βρίσκαμε και μία μπομπότα, ξέρω εγώ, τώρα δεν υπάρχουν οι κάδοι στους δρόμους, δεν βλέπεις τίποτα. Οι σκοπιδιάρες τις βρίσκουν άδειες, πάνε και τα τρώνε ότι βρίσκουν φτωχοί. Όταν έχουμε καταντήσει εκεί, ποιος μας κατήδησε εκεί, ποιος ζούμε. Είχατε κάποιον πολιτικό ως πρότυπο, πιστέψατε σε πολιτικό? Πίστευα στους πολιτικούς που ήταν συμπαθείς, που νόμισα ότι κάνανε έργο και κάνανε, όπως ας πούμε θυμάμαι ο πρώτος μου που είχα έτσι μια αγάπη ήταν ο πλαστήρας, το Μουστακάκι του και αυτά. Μετά ο γέρος ο Παπανδρέου, με πήρε μαζί του. Μετά δεν με έπεισε ο Ανδρέας, δεν με έπεισε και τον είχα γνωρίσει, είχε έρθει και στο κέντρο, είχε χορέψει και σε Μπέκικο και δεν με έπεισε. Ο Καραμαλής με έπεισε μετά. Αλλά δυστυχώς όμως που λένε με πού ή με ποιο κόμμα είσαι, είναι όταν τους έχεις ανάγκη δεν σε ξέρουν. Πριν τις εκλογές σε ξέρουν όλοι. Πριν τις εκλογές σε ξέρουν όλοι. Πριν από καιρό είχα ένα πρόβλημα. Οι χορογράφοι δεν παίρναμε πνευματικά δικαιώματα από τις ταινίες που έχουμε κάνει ή από οτιδήποτε. Πόσες ταινίες έχετε κάνει, παρεμπιπτόντας? 80. 80. Πληρώνομαι από τις ταινίες, από τις μισές που στις μισές εμφανίζομαι. Όπου εμφανίζομαι, πληρώνομαι από τον Διόνυσο. Σε όλες όμως τις χορογραφίες, στα φιλμ, έχω κάνει χορογραφίες. Σαν χορογράφος δεν παίρνω μία. Και γιατί κανένας χορογράφος δεν ενδιαφέρθηκε. Είπα, ας ξεκινήσω εγώ έναν αγώνα. Ξεκίνησα έναν αγώνα, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, τελικά έφτασα στο σύλλογο των σκηνοθετών και πήγα λοιπόν εκεί και λέω, παιδιά, δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς μέσα στους σκηνοθέτες. Και εμείς σκηνοθέτες της μουσικής είμαστε. Γιατί να μην μπούμε. Και έκανα αγώνα ο κύριος Μιλωνάς, καλή του ώρα, και το έφερε στην Επιτροπή, έκανε μία... και το ψηφίσανε όλοι, ευτυχώς, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, και μας δώσανε αυτή τη στιγμή, θα αρχίσω τώρα από τα Χριστούγεννα να παίρνω τα πρώτα μου λεφτά από τις ταινίες που έκανα τώρα, πριν πίσω, από 60 πίσω. Χρόνια. Ναι. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πραγματικά μέσα σε μια ώρα δεν χωράει η ζωή του Φώτη Μεταξόπουλου. Δεν χωράει. Να πούμε και για αυτό που ετοιμάζω τώρα. Θα πούμε προς το τέλος, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, τελικά υπάρχει κάτι που δεν έχετε κάνει ως τώρα? Υπάρχει κάποιο ανικανοποίητο όνειρο, καλλιτεχνικό πάντα? Όχι. Είμαι χορτάτος, δηλαδή έχω χορτάσει και τη ζωή και βέβαια την έχω χορτάσει μέχρι τώρα και ξέρω να ζήσω την υπόλοιπη. Ξέρω, δηλαδή αυτό που λέω, θα φύγω όρθιος, δεν θα φύγω ξαπλωμένος. Αυτό λοιπόν εμένα μου έχει δώσει πολλά. Δεν μου λείπει τίποτα αυτή τη στιγμή. Παιδιά έχω, εγγόνια έχω, έχω δύο εγγόνια, έχω το Φώτη. Το εγγόνι μου είναι 12 χρόνια, πάει πρώτη γυμνασίου. Καμαρώνεται. Ο Αντώνης, Παναγία μου, έτσι σας πιάσει ο Αντώνης πάνω στο στόμα του. Παναγία. Λοιπόν, έχω τα παιδιά μου, έχω την καινούργια μου τη γυναίκα, η οποία δόξα τω Θεώ, την ευχαριστώ πολύ που με κυνηγάει από πίσω να πάρω τα χάπια μου, να πάρω τις ζευτές μου. Και μπράβο το κορίτσι. Η διεθνής καριέρα. Ήσασταν περιζήτητος κάποια συγκεκριμένη περίοδο, σας δόθησαν ευκαιρίες, είχατε καταπλήξει. Είχαμε κάνει δύο περιοδίες στην Αυστραλία, τη μία μαζί με τη Ρένα τη Βλαχοπούλου και την άλλη με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, που δεν τον αναφέραμε καθόλου. Κακός. Αλλά ο Ντίνος ο Ηλιόπουλος, παρακαλώ, ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που με ανακάλυψε μέσα στη λυρική σκηνή που δεν με ήξερε κανείς τότε, μπορώ μόνο η λύγη της λυρικής, και με φώναξε να του κάνω την πρώτη χορογραφία στο θέατρο. Σας έδωσε ευκαιρία λοιπόν, έτσι? Ναι, μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω την πρώτη μου χορογραφία σε θέατρο, στο θέατρο Ρεξ, τα Κοκόρια των 12 με την Άννα Φόνσου. Και εκεί πήγα και έκανα την πρώτη μου χορογραφία. Του το χρωστάτε αυτό και το αναγνωρίζετε. Ναι, ναι. Και θυμάμαι ότι όταν
πριν φύγει, είχαμε μία επιθεώρηση στο Μετροπόλιταν και είχα την τιμή να είμαι εγώ σκηνοθέτης και χορογράφος και είχα φτιάξει τότε ένα flashback και πήρα τους πρωταγωνιστές και πήρα τον συγχωρεμένο τον Τίνο να κάνει το Μανώλη τον Καστρινό και πήρα μία χορεύτρια να κάνει τη Ζώκα. Καστρινό Ζώκα, ένα ζευγάρι. Και είχα φτιάξει ένα χορευτικό που ήξερα εγώ από την Καστρινό ποιο χορευτικό είναι. Μέσα από το πιάνο έβγαινε η Ζώκα και ο Καστρινός έπαιζε πιάνο και κατέβαινε και χορεύανε. Έκανα αυτό στον Ιλιόπουλο. Έκανα στο Ρίζο να κάνει το Γιάννη το Φλερί, που ήταν κοντός ο Ρίζος, με τη Λίντα Άλμα, με μία, και έκανα το Τσεβελέκο με μία άλλη να κάνει Μεταξόπουλο Φοντάνα. Λοιπόν, του είχα στο πιάνο που έπαιζε ο Ντίνος, στην παράσταση αυτό, του είχα ένα σκαμπό που γύριζε γύρω γύρω. Γύριζε γύρω και ξαναρχόταν και έπαιζε. Όπως έκανε αυτό, έβγαζε γέλιο αυτό η σκηνή. Μέχρι την πρεμιέρα όλα καλά. Στην πρεμιέρα με τη στροφή που κάνει ο Ντίνος πέφτει. Και αρχίζει η χορεύτρια να τον βοηθάει να σηκωθεί. Αφού σηκώθηκε, εγώ τρόμαξα. Τώρα πήγα μέσα, λέω: σε παρακαλώ, μην το ξανακάνεις. Α, λέει, δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα λέει είναι τόσο ωραίο και βγάζει τόσο γέλιο που δεν μπορώ να μην το κάνω. Και το έκανε συνέχεια μετά. Και έπεσε κάθε μέρα. Όχι, δεν έπεσε κάθε μέρα. Μετά δεν ξανάπεσε, ήξερε πώς θα το κάνει. Και μου γράφει, μου στέλνει λουλούδια στην πρεμιέρα και γράφει: φίλε Φώτη, σε ευχαριστώ πολύ για τις νότες που μου έδωσες να παίξω το ρόλο μου. Επειδή έκανα το σκηνοθέτη, τι να σκηνοθετήσεις από τον Τίνο τώρα. Αλλά χήμαρος, πώς έτσι. Με ευχαρίστησε ναι. Και λέω, κοίτα να πω, ο μεγάλος καλλιτέχνης πώς μιλάει. Σήμερα, ποιος το λέει αυτό. Δεν το λέει. Ναι, υπάρχουν αυτά. Αφήσαμε όμως η Μιχαλή την απάντηση για τη διεθνή καριέρα. Η διεθνή καριέρα, δύο φορές Αυστραλία, δεν μπορούσα, ενώ είχα πάει και είχα δώσει εξετάσεις, όταν ήμουν με την Κάθριν Ντάχαμ στην Ευρώπη, πριν βγω στο Ελεύθερο Θέατρο, ήθελα για τις δυνάμεις μου να δω, έχω δυνάμεις να κάνω καριέρα στο εξωτερικό, και πήγα στη Γερμανία, στο Αμβούργο, Ντίσελντορφ, και έδωσα εξετάσεις για να μπω στην όπερα. Και έδωσα εξετάσεις και με πήρανε. Βέβαια δεν τόλμησα να μείνω. Γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ ότι εγώ μπορώ να ζήσω μακριά από την Ελλάδα. Το μετανιώσατε ποτέ? Όχι, όχι. Τι να το κάνω εγώ να με μάθουν έξω? Ή και διεθνή καριέρα, άμα δεν είναι είσαι μέσα στον τόπο σου. Αυτό που μου λένε σήμερα, βλέπει και λέει ο άλλος, πώς με φωνάζουνε. Γεια σου πρόεδρε, γεια σου φώταρε, γεια σου... αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αναγνώριση αυτή, έτσι, ναι, ανταμοιβή. Ευχαριστώ πάρα πολύ την καλοσύνη που είχατε να μοιραστείτε μία ώρα μαζί μας, να μας εξιστορήσετε πράγματα που ήταν άγνωστα σε εμάς, αυτό είναι ενδιαφέροντα. Μπορείτε 15 μέρες εδώ και να μιλάμε και έτσι, νιστάζεις, μόνο όταν νιστάζεις θα φύγω. Όταν μιλάτε εσείς δεν νιστάζει κανένας, κύριε Μεταξόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε. Και εγώ χάρηκα. Θέλω να απευθυνθείτε στην κάμερα και να στείλετε την αγάπη σας στον κόσμο που σας ακολουθεί και σας αγαπάει. Και να κλείσουμε έτσι με το δικό σας ιστερόγραφο. Λυπάμαι που η επαρχία δεν με έχει, δεν έχω πάει μέσα στην επαρχία να χορέψω. Ξέρω ότι έχω πάει μόνο τηλεοπτικά τώρα με τις ταινίες μου κτλ. Δυστυχώς έχω χορέψει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήθελα πολύ, και δεν ξέρω, το κουράγιο το έχω, να ετοιμάσω κάτι, έστω σε χορευτικό στυλ και να γυρίσω την επαρχία. Ακόμα είμαστε νέοι, ναι. Έτσι. 47 είμαστε. 42. 42, συγγνώμη. Αμέσως, αν 42. Λοιπόν, ακόμα έχουμε. Και είπα, έχω άλλα 60. Έτσι. Λοιπόν, οπωσδήποτε θα ήθελα να περάσω από κοντά και επειδή έχουμε μεγαλώσει μαζί, θέλω να γνωριστούμε και από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Χριστόπουλος Ενεργειακή. Ολοκληρωμένες λύσεις για θέρμανση και ψύξη. Στη Χριστόπουλος Ενεργειακή επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων και αναμορφώστε το σπίτι σας με επιδότηση έως 70% από το ΕΣΠΑ και άτοκη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 30%. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για τη διεκπαιρέωση του προγράμματος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου, ηλιακό θερμοσύφωνα, μόνωση τείχων και οροφή, σκίαστρα, κεντρική θέρμανση. Κοντά σας στην Πάτρα Αγίου Ανδρέου 174. Τηλέφωνο 2611 811 000 και e-shop στο mastke.gr.